Το γαλλικό αμυντικό πρακτορείο ειδήσεων metadefense.fr αναφέρει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα υποβάλει πολύ σύντομα επίσημο αίτημα στη νέα Αμερικανική κυβέρνηση για την αγορά μεταχειρισμένων αντιτορπιλικών κλάσεως Harley Burke. Το ίδιο πρακτορείο ειδήσεων θεωρεί όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα να μην αποδεσμεύσουν την παράδοση αυτής της κλάσεως των πολεμικών τους πλοίων, διότι σκέπτονται να τα παραχωρήσουν σε χώρες που κινδυνεύουν πραγματικά από το κινέζικο πολεμικό ναυτικό, όπως η Ταϊβάν για παράδειγμα. Επίσης, πολλοί κύκλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα ενισχυθεί υπέρμετρα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αναγκάζοντας την Τουρκία να στραφεί ολοκληρωτικά σε Ρωσία και Κίνα. Ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί να σπρώξει την Τουρκία στην αγκαλιά της Μόσχας και του Πεκίνου, αποδεχόμενος το ελληνικό αίτημα, τονίζει το γαλλικό δημοσίευμα. Οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποδεσμεύσουν ούτε τους πυράβλους Tomahawk, που εξοπλίζουν τα συγκεκριμένα πολεμικά πλοία για την Ελλάδα, εκτός και αν αυτοί οι πύραυλοι μετασκευαστούν για να διαθέτουν εμβέλεια 300 χιλιόμετρων. Πολύ πιθανό επίσης να αποφασιστεί σε ένα υποθετικό σενάριο η τοποθέτηση πυράβλων SM-2, αλλά τότε οι γαλλικές πηγές θεωρούν ότι το κόστος για την ελληνική πλευρά θα εκτοξευτεί επικίνδυνα και η Αθήνα δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά. Το γαλλικό άρθρο συνεχίζει λέγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, αφού η χώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την διεθνή απομόνωση της Τουρκίας, παίζοντας τα αρέστα της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να στηριχθεί στην Ευρώπη και συγκεκριμένα την Γαλλία, η οποία ήταν πρόθυμη να προσφέρει ουσιαστική αμυντική συμφωνία στην κόντρα της Ελλάδος με την Τουρκία στην Μεσόγειο, μόνο που αυτήν δεν έχει υπογραφεί μέχρι τώρα. Οι γαλλικές πηγές εκτιμούν ότι η Αθήνα εκτιμά ότι η συζήτηση για την αγορά των αμερικανικών φρεγατών MMCS με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο και η άρνηση να αγοραστούν γαλλικές φρεγάτες θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο επικείμενο επίσημο ελληνικό αίτημα, το οποίο όμως οι ίδιοι θεωρούν καταδικασμένο εκ των προτέρων, καταλήγει το άρθρο. Η Ελλάδα πρέπει να πράξει ό,τι καλό και θεμητό για τα συμφέροντά της στο θέμα της αγοράς πολεμικών πλοίων, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η ουσία είναι ότι οι γαλλικές φρεγάτες ήταν πανάκριβες και οι αμερικανικές μη συμβατές με τις ανάγκες μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζουμε μετά από όλα αυτά ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να ενεργοποιήσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία, κατασκευάζοντας κορβέτες με λίγο μεγαλύτερο εκτόπισμα, μεγάλη ταχύτητα, εφοδιασμένες με πυράβλους που θα αγοράσουμε σε προσιτή τιμή σε ελληνικά ναυπηγεία. Εφόσον κανένας δεν μας δίνει την δυνατότητα να εφοδιαστούμε με στρατηγικά όπλα, οφείλουμε ως κράτος να φροντίσουμε να το πράξουμε μόνοι μας με ειδικές συνεργασίες, για να αποκτήσουμε την απαραίτητη πανάκριβη τεχνογνωσία που θα μας βοηθήσει στο μέλλον να απαλλαγούμε από δεσμεύσεις και τουρκικές απειλές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.